Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στην τηλεόραση Θάρη και στις ψυχικές διαδρομές. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο αφορά την εμπιστοσύνη στις σχέσεις μας. Ο αντίποδας βέβαια της εμπιστοσύνης είναι η δυσπιστία και η καχυποψία, αλλά και η αμφισβήτηση, η οποία πολλές φορές μπορεί να μας ταλαιπωρεί στον τρόπο που σχετιζόμαστε με τους γύρω μας. Αυτό λοιπόν που χτίζεται ως εμπιστοσύνη και αποτελεί βασικό στάδιο της ψυχικής ανάπτυξης ξεκινάει, όπως μας λέει τόσο ο Φρόιντ αλλά όσο και ο Έριξον, στα στάδια που αφορούν την ψυχική ανάπτυξη στον πρώτο χρόνο της ζωής του παιδιού και περίπου ολοκληρώνεται στον 18ο μήνα της ζωής του, όταν το βρέφος από την γέννησή του καλείται να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με την μητέρα του ή το άτομο το οποίο το φροντίζει και το μεγαλώνει. Σε αυτό λοιπόν το πρώτο στάδιο της ζωής του ανθρώπου, το παιδί έρχεται στον κόσμο απόλυτα εξαρτημένο από τη μητέρα του και προσπαθεί να πάρει από εκείνην και να ικανοποιήσει όποιες ανάγκες χρειάζεται για να μπορέσει να επιβιώσει. Η ολοκλήρωση λοιπόν του σταδίου αυτού έχει ως αποτέλεσμα, όπως μας λέει ο Έριξον, την επίτευξη μιας υγιούς προσωπικότητας και την απόκτηση κάποιων βασικών αρετών. Οι αρετές αυτές που αποκτά το άτομο κατά τον πρώτο χρόνο λοιπόν της ζωής του αποτελούν χαρακτηριστικές δυνάμεις που αργότερα χρειάζεται το εγώ για να είναι ανθεκτικό και να μπορεί να επιλύει τις μελλοντικές κρίσεις που θα παρουσιαστούν στη ζωή. Αυτό το άτομο λοιπόν θα είναι η μητέρα, θα σε φροντίζω, θα ικανοποιώ οποιαδήποτε ανάγκη έχεις. Το βρέφος λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, είναι απόλυτα εξαρτημένο και θα αισθανθεί εμπιστοσύνη ανάλογα με το πόσο ασφαλές θα αισθανθεί με τους φροντιστές του, με τη μητέρα του. Και αν λοιπόν αυτή η φροντίδα είναι συνεπής, αν αυτή η φροντίδα έχει συνέχεια, αν αυτή η φροντίδα είναι αξιόπιστη και προβλέψιμη, τότε το βρέφος αισθάνεται ασφάλεια και αισιοδοξία. Αισθάνεται ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και δεν νιώθει ότι απειλείται. Η μητέρα λοιπόν ή οποιοδήποτε άλλος φροντίζει ένα βρέφος θα πρέπει να είναι συναισθηματικά διαθέσιμη, να μην απορρίπτουν και να μην αγνοούν το βρέφος. Γιατί, εάν στην πρώτη περίπτωση το βρέφος αισθάνεται αισιοδοξία, ασφάλεια και ένα αίσθημα εμπιστοσύνης, στην δεύτερη περίπτωση, αν λοιπόν αγνοούν τις ανάγκες του ή το απορρίπτουν ή το εγκαταλείπουν, το βρέφος αναπτύσσει το αίσθημα της δυσπιστίας. Έτσι λοιπόν, η υπερβολική καχυποψία έχει τις ρίζες της στην πρώιμη βρεφική ηλικία. Όταν το βρέφος δεν τρέφεται όπως πρέπει, δεν έχει την ζεστασιά, δεν έχει το χάδι, δεν νιώθει ικανοποίηση, τότε αναπτύσσει προς τους ανθρώπους ένα αίσθημα εχθρικότητας, ένα αίσθημα έλλειψης εμπιστοσύνης, ένα αίσθημα καχυποψίας. Και έτσι λοιπόν δεν μπορεί εύκολα να εμπιστευτεί τους ανθρώπους γύρω του. Θεωρεί λοιπόν ότι δέχεται επίθεση από τη στιγμή που δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες του και από τη στιγμή που το ίδιο δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει. Αισθανόμενο το άγχος του θανάτου και το φόβο στην ουσία του θανάτου, του αφανισμού, τότε το βρέφος αφού δέχεται επίθεση, νομίζει λοιπόν ότι και εκείνο πρέπει να κάνει επίθεση αργότερα στη ζωή του για να ζήσει ή από την άλλη να αποσυρθεί και να κάνει μια επίθεση προς τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν, η έλλειψη της ζεστασιάς αυτής της μητρικής αγκαλιάς που είναι τόσο σημαντική, η έλλειψη της δοτικότητας, η έλλειψη του αγγίγματος, του χαμόγελου, του νανουρίσματος,
Και ξέρετε, έχουν γίνει και πολλές έρευνες για την έλλειψη του αγγίγματος και την έλλειψη της τρυφερότητας της μητέρας. Εκεί λοιπόν, όσο μπορεί να λείπουν αυτά από το βρέφος, τόσο δομείται μία προσωπικότητα, όπου αργότερα ο άνθρωπος αυτός στη ζωή του θα τίνει να αναζητά όλα αυτά που προαναφέραμε, συνήθως σε έναν άλλον άνθρωπο, αλλά γιατί και όχι σε διάφορου τύπου εξαρτήσεις, όπως το αλκοόλ, τα ναρκωτικά ή άλλους εθισμούς. Έτσι λοιπόν, η στέρηση της παρουσίας της μητέρας δημιουργεί ένα αίσθημα αποστέρησης και ο στερημένος άνθρωπος, κατά τον Έριξον, ψάχνει σε όλη του τη ζωή να γεμίσει αυτήν την στέρηση, να την εκπληρώσει. Γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές θα δείτε, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μας τηλεθεατές, ότι κάποιοι άνθρωποι κάνουν συνεχώς παράπονα, γκρινιάζουν και λένε «Μα γιατί δεν μου μίλησε αυτός, μα γιατί δεν μου έδωσε σημασία, γιατί δεν είναι ευχαριστημένος ο τάδε μαζί μου ή δεν νομίζω ότι με πρόσεξε ή ο τρόπος που με κοίταξε, το βλέμμα του ήταν κάπως εχθρικό, ήταν κάπως καχύποπτο». Οι άλλοι μπορεί να σας πούνε «Δεν νομίζω ότι μ' αγαπάει ο άντρας μου» ή «Μ' αγαπάνε οι άλλοι, κανείς δεν μ' αγαπάει, κανείς δεν νοιάζεται για μένα, δεν με φροντίζουν, δεν ενδιαφέρονται για μένα». Άρα λοιπόν αυτό το αίσθημα της δυσπιστίας βλέπουμε ότι ξεκινάει από την πρωταρχική σχέση με τη μητέρα. Βέβαια, εάν τυχόν το άτομο έχει τέτοιου είδους σχέση και εμπειρία κατά την πρώτη εγγραφή της ζωής του, που είναι η σχέση με τη μητέρα, θα τίνει να σχετίζεται στη ζωή με άτομα τα οποία δεν είναι δοτικά, δεν είναι στοργικά, δεν μπορούν να δείξουν ενδιαφέρον και αγάπη, και εκεί βέβαια θα προσπαθεί με κάθε τρόπο να αντλήσει αυτά που στερήθηκε, αλλά επειδή η επιλογή του ατόμου δεν είναι σωστή, γιατί το άτομο αυτό μπορεί να είναι προβληματικό κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι δοτικό, δεν είναι ισορροπημένο, έτσι λοιπόν θα ματαιώνεται και θα επανατραυματίζεται. Είναι λοιπόν αυτές οι ασυνείδητες ροπές μέσα μας, οι οποίες θα λέγαμε ότι μας καθοδηγούν στην επανάληψη της παιδικής μας ηλικίας. Και όταν βλέπουμε συνεχώς να επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο, δηλαδή να κάνουμε παρόμοιες επιλογές, να νιώθουμε παρόμοια συναισθήματα, αρνητικά κυρίως, τότε αυτό μπορεί να μας υποψιάσει ότι επαναλαμβάνουμε τις καθυλώσεις και τα τραύματα της παιδικής, στην ουσία για το συγκεκριμένο θέμα, της βρεφικής μας ηλικίας. Και εδώ ας δούμε το παρακάτω βίντεο. Έχω πάρα πολλούς ανθρώπους σε θεραπεία οι οποίοι θεωρούν ότι με τη λογική μπορούν να λύσουν τα συναισθηματικά τους προβλήματα. Η συναισθηματική ζωή όμως είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την συνήθη λογική ή αλλιώς την κοινή λογική. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον πολιτισμό, όπου έχουμε πιστέψει ότι με λογικούς τρόπους μπορούμε πραγματικά να κάνουμε καλύτερες σχέσεις και να ευχαριστηθούμε καλύτερα τη ζωή μας. Αυτό είναι λάθος. Και είναι λάθος γιατί δεν συμβαίνει. Εάν συνέβαινε, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να το παραδεχτούμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την ψυχική υγεία. Η συναισθηματική ζωή όμως είναι πολύ σημαντική, όχι η λογική. Η λογική μπορεί να μας βοηθάει στην καθημερινότητα σε κάποια πράγματα. Αλλά για να μπορέσουμε να ευχαριστηθούμε τη ζωή μας, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η συναισθηματική ζωή. Η συναισθηματική ζωή όμως, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι είναι ασυνείδητη. Δεν έχουμε συνείδηση για όλα τα αισθήματα που έχουμε μέσα μας. Αυτό είναι ένα παράδοξο που συμβαίνει στον ανθρώπινο ψυχισμό. Πώς είναι δυνατόν, αφού εμείς είμαστε εμείς και τα συναισθήματα που έχουμε εμείς είναι μέσα μας και δικά μας, εμείς τα έχουμε μέσα μας, πώς είναι δυνατόν να μην τα γνωρίζουμε, δεν τα νιώθουμε τα αισθήματα αυτά? Η πραγματικότητα είναι ότι όχι, δεν τα γνωρίζουμε. Ακόμα και αν τα αισθανόμαστε τα αισθήματα αυτά, βάζουμε άμυνες μπροστά, ούτως ώστε
να μην τα αισθανόμαστε. Ή ακόμα κι αν οι άμυνες δεν πετυχαίνουν, δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι έχουμε μέσα μας αισθήματα που μπορεί να μην είναι και καλά. Μπορεί να είναι αισθήματα οργής, μίσους, θυμού. Ή μπορεί να είναι αισθήματα τα οποία μας ματαιώνουν πολύ. Ή αισθήματα τα οποία μας λυπούν πολύ. Ή αισθήματα τα οποία μπορεί να μας οδηγούν στην κατάρρευση. Οπότε εκεί βάζουμε ένα μηχανισμό για να μην το νιώθουμε και να μπορέσουμε να κρατηθούμε όρθιοι. Το πρόβλημα είναι ότι οι άμυνες από ένα σημείο και ύστερα δημιουργούν συμπτώματα, γίνονται οι ίδιες τόσο δυνατές και δεν αφήνουν τον άνθρωπο να αισθανθεί, αλλά μέσα στη ζωή, για να μπορέσει κανείς να επενδύσει σε σχέσεις, να κάνει σχέσεις, να εμπιστευτεί τους άλλους ανθρώπους και να αφήσει τον εαυτό του να δεχτεί οικειότητα, αλλά και να δώσει οικειότητα, δεν μπορείς να έχεις τόσες πολλές άμυνες για να τα κάνεις αυτά. Οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλές άμυνες θέλουν να ελέγχουν τα πράγματα, να τα ελέγχουν τα πράγματα γύρω τους. Δεν αφήνονται να μπουν στις σχέσεις. Έτσι λοιπόν, σε μια σωστή ψυχοθεραπεία, με έναν εκπαιδευμένο ψυχοθεραπευτή, τι συμβαίνει? Προσπαθούμε να βρούμε τα ασυνείδητα αισθήματα που υπάρχουν πίσω κρυμμένα στην παιδική ζωή, στην παιδική συναισθηματική μας ζωή, που μπορεί να ξεκινάνε και από το πρώτο έτος. Και θα μου πείτε, καλά θυμάται κανείς το πρώτο έτος πώς ήταν? Δεν θυμάται με τη λογική. Έχει εγγραφές όμως, οσφρητικές, ακουστικές, οπτικές. Έχει αισθήσεις, τις οποίες θυμάται γιατί έχουν εγγραφεί μέσα του, σε σωματικό και η σωστή λέξη είναι σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Δεν έχουμε λογική εκεί, ούτε έχουμε μνήμη με την έννοια που εγώ έχω αυτή τη στιγμή μνήμη και θυμάμαι τι έχω πει πριν από λίγο για να συνδέσω και ορισμένα πράγματα παρακάτω και να σας τα πω. Όχι, τα μωρά δεν έχουν αυτή τη μνήμη, ούτε έχουν λογική. Έχουν όμως επενδύσεις μέσα τους, οι οποίες είναι επενδύσεις από τις σχέσεις που έχουν κάνει βασικά με την φιγούρα η οποία τους φροντίζει, τα φροντίζει τα μωρά, αλλά και αργότερα βέβαια με την είσοδο του πατέρα στο παιχνίδι, το τριαδικό, στο παιχνίδι της οικογένειας. Μνήμες υπάρχουν, δεν υπάρχουν με τη μορφή που έχουμε σήμερα ως ενήλικες άνθρωποι. Αλλά και τα βρέφη έχουν επενδεδημένα μέσα τους τα αισθήματα αυτά, τα οποία τα ζει κανείς σε όλη του τη ζωή. Τα παιδικά αισθήματα από τη βρεφική ηλικία και ύστερα τα ζει και τα επαναλαμβάνει κανείς σε όλη του τη ζωή. Εάν οι επαναλήψεις αυτές οδηγούν σε πράγματα τα οποία είναι ευχάριστα, δεν τίθεται ποτέ κανένα θέμα. Ζεις τη ζωή και την ευχαριστιέσαι. Εάν για κάποιους λόγους όμως κάτι ή κάποια πράγματα δεν έχουν πάει καλά, τότε εκεί πρέπει αυτή την επανάληψη να την ξαναδούμε. Να δούμε πού υπάρχουν τραύματα, πού υπάρχουν πάρα πολύ βαθιές καταπιέσεις των συναισθημάτων και να μπορέσουμε να τα δούμε και να δούμε γιατί καταπιέστηκαν τόσο πολύ. Συνεχίζοντας λοιπόν το θέμα μας που αφορά την εμπιστοσύνη στις σχέσεις της ζωής μας, θα λέγαμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο όντως μπορεί να επηρεάσει όλη την πορεία της ζωής μας και όλες τις σχέσεις της ζωής μας. Και θα λέγαμε λοιπόν ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο αξίζει να του δώσουμε έτσι ιδιαίτερη σημασία, να ασχοληθούμε με αυτό και αν εντοπίσουμε κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται γενικότερα ως μοτίβο στη ζωή μας, να μην διστάσουμε να ζητήσουμε βοήθεια γι' αυτό. Πολλές φορές δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί φερόμαστε έτσι, γιατί κάνουμε αυτές τις επιλογές και φυσικά δεν έχουμε μνήμες γιατί δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα στην βρεφική ηλικία. Μπορεί να μην έχουμε μνήμες, όμως κάνουμε επενδύσεις και έχουμε βιώματα τα οποία τα ζούμε και τα επαναλαμβάνουμε. Αν λοιπόν μπορεί ένας άνθρωπος να ζει και να επαναλαμβάνει την απομόνωση, τη μοναξιά, την οργή, το θυμό, τη ματέωση, την κατάθλιψη, τον πόνο, είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσει ο άνθρωπος τον εαυτό του.
και μέσα από την κατανόηση του εαυτού μας, μέσα από την έκφραση των συναισθημάτων μας, τότε μπορεί να επέλθει θεραπεία. Πολλές φορές, βέβαια, αυτό, όπως είπαμε, είναι δύσκολο να το κάνει κανείς μόνος του ή συζητώντας με τους φίλους του, γι' αυτό θα πρέπει να απευθύνεται στους κατάλληλους θεραπευτές. Αυτές, λοιπόν, οι συγκρούσεις και οι πιέσεις μπορεί να δημιουργήσουν ένα σύμπτωμα. Και έτσι, λοιπόν, και ένα σύμπτωμα στη ζωή μας μπορεί να μην είναι μια κρίση πανικού ή μια διαταραχή ύπνου, αλλά σύμπτωμα μπορεί να αποτελεί και το ότι οι σχέσεις στη ζωή μας δεν μας δίνουν χαρά, δεν είναι ευχάριστες, δεν είναι δημιουργικές και επικοδομητικές. Αυτό, λοιπόν, μας κάνει να αναρωτιόμαστε εάν η σχέση με τη μητέρα μας στα πρώτα στάδια της ζωής μας μας έδωσε το μήνυμα ότι είμαστε σημαντικοί, άξιοι αγάπης, ότι είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να ζήσουμε στη ζωή χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, γιατί κάποιος αφοσιώθηκε σε μας, κάλυψε τις ανάγκες μας, μας έδωσε στοργικότητα, μας έδωσε αγκαλιά, μας έδωσε χάδι και ό,τι άλλο χρειαζόμασταν για να νιώθουμε χαρούμενοι και γαλήνοι. Αυτό, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο μπορούμε, όπως είπαμε, να το ανατρέψουμε στη ζωή και όχι μόνο μέσα από τον δρόμο της ψυχοθεραπείας, αλλά φυσικά μέσα από το χτίσιμο της σχέσης μας με το Θεό. Γιατί δεν είναι τυχαίο το σύμβολο του σταυρού μας. Το κάθετο ξύλο του σταυρού δείχνει την σχέση μας με το Θεό. Αν, λοιπόν, υπάρχει αυτό το κάθετο ξύλο, τότε μπορούμε να χτίσουμε και το οριζόντιο, το οποίο είναι η σχέση μας με τον συνάνθρωπο. Όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, είναι κάπως απελπιστικό μερικές φορές να συνειδητοποιούμε πόσα τραύματα μπορεί να κουβαλάμε από την παιδική μας ηλικία. Και όλο αυτό μπορεί να μας κάνει να οδηγηθούμε σε αδιέξοδο, σε σκέψεις ότι δεν υπάρχει θεραπεία, ότι είναι άδικο όλο αυτό, γιατί δεν το επιλέξαμε να το περάσαμε. Δεν λέμε φυσικά ότι η μητέρα μας θα ήθελε να περάσουμε όλη αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία, ή ο πατέρας μας ή οποιοσδήποτε άλλος, αλλά όμως αυτό συνέβη. Όταν, λοιπόν, απευθυνόμαστε στον Θεό Πατέρα μας, όταν απευθυνόμαστε στον Χριστό με απόλυτη εμπιστοσύνη, αυτό που δεν διδαχτήκαμε βέβαια στη ζωή μας από τους γονείς μας και δεν το χτίσαμε μέσα μας, εάν όμως προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε το παρελθόν, να μείνουμε στο εδώ και τώρα, θα δούμε ότι χτίζοντας την σχέση μας με τον Θεό σε μία βάση εμπιστοσύνης, αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να ξαναμεγαλώσουμε τον εαυτό μας, τον τραυματισμένο μας εαυτό, με έναν διαφορετικό τρόπο. Γιατί τείνουμε να προβάλλουμε στον Θεό τα χαρακτηριστικά που είχαν οι γονείς μας. Αν οι γονείς μας ήταν παραμελητικοί, θεωρούμε ότι ο Θεός μας παραμελεί. Αν οι γονείς μας δεν νοιάζονταν, δεν φρόντιζαν, δεν μας έδιναν ακριβώς αυτό που θέλαμε, θα θεωρούμε ότι και ο Θεός κάνει το ίδιο. Όμως ο Θεός δεν είναι όπως οι γονείς μας και δεν πρέπει να του προσάπτουμε χαρακτηριστικά των γονιών μας. Θα πρέπει να τον δούμε όπως ακριβώς είναι. Και εκεί αυτή η σχέση του πατέρα, και φυσικά είναι και σχέση μητέρας, άλλωστε υπάρχει και η μητέρα Παναγία μας, όπου εκεί μπορούμε να ζητήσουμε το χάδι, τη θαλπορή, την αγκαλιά, την κάλυψη των αναγκών μας και να νιώσουμε όμως την πίστη ότι αυτά θα εκπληρωθούν. Όλα αυτά, λοιπόν, μέσα από το μυστήριο και της Θείας Εξομολόγησης, όπου κάθε τραύμα μας, όπως έλεγε και ο αγαπημένος μας Άγιος Πορφύριος, θεραπεύεται μέσα από το μυστήριο της Εξομολόγησης, θα είναι πάρα πολύ βοηθητικά για να μπορέσουμε να χτίσουμε ξανά μέσα μας από την αρχή το αίσθημα της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας
και της οικειότητας τόσο με τον εαυτό μας όσο και με τον συνάνθρωπο. Ας ακούσουμε το παρακάτω τραγούδι. Την αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κινήσω. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα το πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να αρθείς. Με ένα τραγούδι του δρόμου να αρθείς το όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάβει τα αστέρι με φως να ντυθείς. Εμπιστοσύνη ή δυσπιστία? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Γιατί αν κάποτε δεν μπορέσαμε να χτίσουμε μέσα μας το στάδιο, στο στάδιο της βασικής εμπιστοσύνης, την ασφάλεια, την ηρεμία και τη γαλήνη, αλλά και την εμπιστοσύνη προς τα άλλα άτομα, αυτή τη στιγμή είμαστε στο παρόν, είμαστε στο εδώ και τώρα. Και εδώ καλούμαστε, αγαπητοί μας τηλεθεατές, να επιλέξουμε τι θα ζήσουμε στη ζωή. Τα τραύματα της παιδικής μας ηλικίας μπορούν να μας ακολουθούν μέχρι τα γεράματά μας. Αν όμως εμείς επιλέξουμε να δώσουμε στον εαυτό μας αυτό το δώρο της θεραπείας, τότε θα πορευτούμε προς την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος κατάματα και με πολλή φροντίδα έτσι και αίσθημα αγάπης και εκτίμησης και σεβασμού για τον εαυτό μας, θα δώσουμε λοιπόν στον εαυτό μας αυτό που κάποτε δεν μας δόθηκε για χύψη λόγους. Την ασφάλεια, το αίσθημα της εμπιστοσύνης και το αίσθημα της σημαντικότητας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ και σας περιμένουμε ξανά στην επόμενη μας εκπομπή.